Η λαϊκή συσπήρωση ήταν η πρώτη παράταξη που έφερε την επερώτηση αυτήν τον Απρίλιο του 2022 και σε αυτό απάντησε η κυρία Κολυντρίνη και ο κύριος Αγοραστό τότε, υπήρχε απόφαση, απάντηση ότι ήταν ένα υποθετικό σενάριο όταν η συζήτηση γινόταν για το λιμένα του Βόλου. Εμείς είχαμε εκφράσει τότε την αντίθεσή μας στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση στον παγασιτικό, πλωτής εξέδρα σταθμού αποθήκευση 170.000 κυβικών μέτρων υγροποιημένο αερίο από τις ΗΠΑ Πολιτείες Αμερικής, που θα μεταφορτώνταν από υγραϊοφόρα πλοία, καθώς επίσης και συστημάτων αεριοποίησης του αγωγού μεταφοράς του προς την βιομηχανική περιοχή από την εταιρεία Mediterranean Gas ΑΕ σε σύμπραξη με την Exxon Mobil και είχαμε καλέσει την τότε περιφερειακή αρχή να ξεκαθαρίσει τη θέση της για αυτή την επένδυση. Αυτή τότε είχε αποφύγει να τοποθετηθεί ευθεώ κατά τη επικίνδυνη αυτή επένδυση και προσπάθησε να καθησυχάσει τι αντιδράσει των κατοίκων και των φορέων του Βόλου, λέγοντα ότι η επερώτησή μα βασίστηκε σε ένα υποθετικό σενάριο. Βεβαίω, είχαμε τονίσει από τότε ότι ο λαό του Βόλου δεν θα έπρεπε να εφησυχάσει, αλλά να οργανώσει τον αγώνα ενάντια στην πραγματοποίηση αυτή τη εγκατάσταση μονάδα του LNG σε οποιαδήποτε σημείο του παγασιτικού, αφού η ρυθμιστική αρχή ενέργεια. Ήδη είχε αδειοδοτήσει τη Mediterranean Gas για αυτή την επένδυση και η Δημοτική Αρχή Μπέου, η Δημοτική Αρχή Βόλου, την είχε αγκαλιάσει εξ αρχή, οργανώντα μάλιστα παρουσίασή τη στο Δημαρχείο του Βόλου τον Οκτώβριο του 2021. Και σήμερα έρχεται εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αποδεικνύοντα ότι δεν ήταν υποθετικό σενάριο, αλλά μια συνειδητή επιλογή τη κυβέρνηση στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εφαρμογή της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με την οποία συμφωνούν και η σημερινή και η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, παίρνοντας τη σκητάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζοντας να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα κόμβο μεταφοράς υγροποιημένο φυσικό αερίο, ενισχύοντας την εμπλοκή στους επικίνδυνους ενεργειακούς υπηρεαλιστικούς ανταγωνισμούς. Η κυβέρνηση θεωρεί την εγκατάσταση του σταθμού LNG στον Παγκασιτικό, ω κρίκο μια αλυσίδα του λεγόμενου κάθετου ενεργειακού διαδρόμου, με στόχο τη μείωση των εισαγωγών ρωσικού καυσίμου, προσφέροντα εναλλακτικέ εντό εισαγωγικών διαδρομέ. Διαδρομέ που υποστηρίζονται από τι ΗΠΑ, γιατί εξυπηρετούν του γεωπολιτικού σχεδιασμού και συμφέροντα των μονοπωλίων του απέναντι σε αυτά τη Ρωσία και τη Κίνα. Η χώρα μα, στα πλαίσια τη στρατηγική Ευρωπαϊ... Ευρωπαϊκή Ένωση, με την εφαρμογή τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μετατρέπεται σε κόμβο μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, αλλά και σε κόμβο επικίνδυνων υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που οδηγούν σε πολέμου, αν και αυτόν στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, με τεράστιου κινδύνου για το λαό μα, σε συνδυασμό με το ότι Μαγνησία και η Λάρισα, όπω και όλη η χώρα, έχουν μετατραπεί σε μια τεράστια στρατιωτική βάση, τον ΙΠΑ, που αποτελεί στόχο επιθέσεων στα πλαίσια της σύγκρουση των υπηρεαλιστικών ανταγωνισμών. Αυτοί οι αντιλαϊκοί και επικίνδυνοι σχεδιασμοί που φέρουν τη σφραγίδα των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορούν τα συμφέροντα του λαού του Βόλου και γενικότερα της χώρας μας, όπως έχει αποδείξει η πολιτική της απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίηση ενέργεια. ενέργειας. Αφορούν αποκλειστικά τα συμφέροντα μεγάλων, ξένων και ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων, όπως και μια σκούφτας εφοπλιστών Ελλήνων που έχουν μεγάλο αριθμό πλοίων μεταφοράς του LNG. Οι εργατικέ λαϊκέ οικογένειε, οι αυτοπασχολούμενοι και οι βιοπαλιστέ αγρότε θα συνεχίσουν να πληρώνουν πανάκριβα την ενέργεια, να βυθίζονται σε μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια. Η πλωτή εξέδρα σταθμού αποθήκευση των 170.000 κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αέριου προβλέπεται να εγκατασταθεί στα βορειοδιωτικά παράλια του Παγασιτικού, σε μια απόσταση ευθεία 7,5 χιλιόμετρα νοτίω του λιμανιού του Βόλου και 9 χιλιόμετρων ανατολικά τη Νέα Αγχιάλου, στο παράκτιο μέτωπο. Μεταξύ των οικισμών Κρυθαριά και Άγιο Στέφανο, σε μια απόσταση από την ακτή 1600 μέτρων από την Κρυθαριά και 770 μέτρα από τον οικοδομικό συνεταιρισμό των δημοσίων υπαλλήλων στο Σωρό. Δηλαδή, δίπλα σε περιοχέ με μεγάλο αριθμό κατοικιών, σχολείων, εργασιακών χώρων. Αυτό δημιουργεί σοβαρότατο κίνδυνο μεγάλου ατυχήματο και θέμα ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή, αφού μπορεί να μετατροπεί σε ένα σε μια πυρητέδα αποθήκη με τραγικές συνέπειες στην ανθρώπινη ζωή, σε υλικές καταστροφές και το περιβάλλον. Αυτός ο κίνδυνος, όπως προείπα, αυξάνει την πιθανότητα να γίνει η περιοχή στόχος στο πλαίσιο της κλιμάκου του υπηρεαλιστικού πολέμου και όπως αναφέρει η μελέτη ασφάλειας, ότι σε περίπτωση τρομοκρατικού χτυπήματος υπάρχει το σενάριο της ρήξη όλων των δεξαμενών, χωρίς όμως να αναλύεται αυτό το σενάριο. Στην ιστορία διαχείριση του υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίω, έχουν καταγραφεί πολλά δυστυχήματα εξαιτία των πυρκαγιών, εκρήξεων, προσκρούσεων, αστοχία στην κατασκευή δεξαμενών και του συστήματο τη μετάγκηση. Και η συγκεκριμένη εγκατάσταση εντάσσεται σε εγκαταστάσει ανώτερη βαθμίδα επικίνδυνοτητα σύμφωνα με την οδηγία Σοβέζο. Σεβέζο. Στα σενάρια ατυχημάτων που παρουσιάζονται στη μελέτη ασφάλεια τη εν λόγω εγκατάσταση, αποκαλύπτεται ότι για ορισμένα σενάρια κατοικημένε περιοχέ, δρόμοι μεταφορά, διάφορε δραστηριότητε βρίσκονται εντό των ζωνών επικίνδυνοτητα, ακόμα και εντό τη ζώνη 1 που είναι υψηλή επικίνδυνοτητα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το θέμα τη έναρξη ενό ατυχήματο από ένα φυσικό φαινόμενο σαν τον σεισμό. Η Ελλάδα είναι σεισμογενής, η πιο σεισμογενή χώρα τη Ευρώπη και η περιοχή τη Μαγνήσιας είναι τέτοια. Αφού, όπω αναφέρεται και στη μελέτη, υπάρχει το ενεργό ρήγμα τη Νέα Αγχιάλου, το οποίο είχε δώσει τον καταστραφικό σεισμό του 80, που υποβαθμίζει όμω αυτόν τον κίνδυνο η μελέτη. Για του κινδύνου ατυχημάτων που δεν υπάρχει ανάλυση για τι αιτίε που μπορεί να προκληθούν, αναφέρει ότι υπάρχει σύστημα διαχείριση ασφάλεια, αλλά δεν περιλαμβάνεται. Το συνήθι επιχείρημα είναι ότι υπάρχουν κανονισμοί. Ξέρουμε όμω ότι η ύπαρξη των κανονισμών ασφαλεία δεν διασφαλίζει την προστασία κατοίκων και περιβάλλοντο. Από την πείρα μα, γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην πράξη σε σχέση με την εφαρμογή των κανονισμών. Η πείρα μα όλα αυτά τα χρόνια με διακυβερνήσει από Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΖΑ και ΠΑΣΟΚ έδειξαν ότι για την προστασία τη υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων, τη προστασία του περιβάλλοντο, ο κρατικό έλεγχο είναι υποτυπώδη. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, στην καλύτερη περίπτωση, υπάρχουν κάποια σχέδια στα χαρτιά, στην πράξη όμω δεν υπάρχουν δοκιμασμένα, δεν υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση, ο αναγκαίος εξοπλισμός ασφαλείας και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης δεν υπάρχουν οδοί μαζικής διαφυγής του πληθυσμού. Μια τέτοια επένδυση, πέρα από τον κίνδυνο ατυχήματο και των επιπτώσεων στους ανθρώπους, θα έχει επιπτώσει και στο περιβάλλον. Για την αέρια ρήπαση κάνουν κάποιες εκτιμήσεις με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα και βγάζουν ότι δεν ξεπερνούνται τα όρια που θέτει η νομοθεσία. Πέρα από το πλήθο αβεβαιοτήτων που δεν επιτρέπει αυτοί οι υπολογισμοί να γενικεύονται, τα ίδια τα αποτελέσματά του δείχνουν κάποια επιβάρηση που, αν πάρουμε υπόψη και αυτό που συζητούσαμε πριν για την ΑΓΕΤ, τι πολλέ πηγέ ρήπαση του βόλου, είναι σημαντικότατη. Για τι διαρροέ μεθανίου δεν λέγεται κουβέντα. Όμω, από τη διεθνή εμπειρία υπάρχουν διαρροέ κατά τη διάρκεια σχετικών δραστηριοτήτων, ειδικά από τα πλοία. Και επειδή συνεχώ γίνεται λόγο για τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Το μεθάνιο αναφέρεται ως πολύ ισχυρότερος κλιματικός ρήπος από ότι το διοξίδιο του άνθρακα και συμβάλλει επίσης στο σχηματισμό όζοντος που προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας. Επίσης για το θόρυβο η μελέτη υποβαθμίζει το θέμα εστιάζοντας ότι είναι κάτω από τις οριακέ τιμές. Είναι όμως και αυτό μια επιβάρηση και κατά τη φάση της κατασκευής αλλά και της λειτουργίας μετέπειτα που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη θαλάσσια πανίδα και γενικότερα στο θαλάσσιο σύστημα. Επιπτώσει θα υπάρχουν και στην Αλία και στον τουρισμό, λόγω τη επίδραση των σχετικών δραστηριοτήτων στου υδρόβιου οργανισμού και την Ιχθυοπανίδα. Η Λαϊκή Συσπήρωση Θεσσαλία καταψηφίζει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, εγκατάσταση και λειτουργία πλουτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου αργό και καλεί το λαό και του μαζικού φορεί του Βόλου και τη Μαγνησία να οργανώσουν την πάλη του να μην προχωρήσει το συγκεκριμένο καπιταλιστικό έργο. Το οποίο θα έχει πολλαπλέ αρνητικέ επιπτώσει για την ασφάλεια του λαού, το περιβάλλον και το λαϊκό εισόδημα. Να αγωνιστούν για μέτρα ουσιαστική στήριξη του λαϊκού εισοδήματο, τη μείωση κατά 50% τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο και του φυσικού αερίου, και για να πάψουν επιτέλου να είναι εμπόρευμα η ενέργεια, το νερό, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, η ίδια η εργατική δύναμη και να μετατραπούν αυτά σε κοινωνική ιδιοκτησία. Με την κατάκτηση τη εξουσία από την εργατική τάξη για να εξασφαλιστεί επιτέλου φθηνή και επαρκή ενέργεια για το λαό με αξιοποίηση όλων των εγχώριων ενεργειακών πηγών. Σα ευχαριστώ.